Σε αναμονή των εξελίξεων μετά και τη θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για την κατασκευή χιτή στην περιοχή Τριανταφυλιάς, βρίσκονται οι δήμαρχοι του νόμου και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Η συγκεκριμένη γνωμοδότηση, η οποία έχει καθαρογραφεί, βρίσκεται από χθες στο γραφείο της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Λίνας Μενδώνη, με την δική της τελική υπογραφή να αναμένεται για να ανάψει το πράσινο φως και να αποσταλεί σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, προκειμένου να προχωρήσει η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου. Την αισιοδοξία της ότι εντός της επόμενης εβδομάδας θα δρομολογηθεί το θέμα, εξέφρασε η πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Νομού, κ. Νίκη Κουκαλιάρη. Από τον Δεκέμβρη, μέσα Δεκέμβρη του 10, είχε συνεδριάσει το ΚΑΣ και είχε πάρει ομόφωνη απόφαση για το θέμα του έργου της Τριανταφυλιάς. Η γνωμοδότηση αυτή έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά, έχει καθαρογραφεί και από υπογραφές όλων των αρμοδίων που συμμετείχαν στην συγκεκριμένη συνεδρίαση και από χτες η συγκεκριμένη γνωμοδότηση είναι στο γραφείο της κυρίας Μενδώνη. Περιμένουμε λοιπόν την τελική υπογραφή της Γενικής Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, έτσι ώστε την επόμενη εβδομάδα να μπορεί αυτή να αποσταλεί και στο Σύνδεσμο αλλά και στην ΕΙΠΕ, η οποία περιμένει αυτή την γνωμοδότηση για να μπορέσει να προχωρήσει την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για το συγκεκριμένο έργο. Από εκεί πέρα θα έχουμε και επαφές και με το Υπουργείο Εσωτερικών που έχουμε καταθέσει την τεχνική προμελέτη του έργου, έτσι ώστε να γίνουν όποιες διορθώσεις πρέπει να γίνουν και βάσει της συγκεκριμένης γνωμοδότησης, έτσι ώστε να δρομολογηθεί το συγκεκριμένο έργο. Ευελπιστούμε ότι θα πάνε όλα καλά. Προβληματισμός ωστόσο επικρατεί για το θέμα της εξεύρεσης χρηματοδοτήσεων για την κατασκευή του έργου, με την κυρία Κοκαλιάρη να διευκρινίζει ότι υπάρχουν μόνο οι διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας της περιφέρειας ότι χρήματα υπάρχουν, με το μόνο που απομένει για να διατεθούν να είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών ορίμανσης των μελετών. Έχετε δει σε όλες τις συσκέψεις που έχουμε κάνει και με παρουσία του κ. Αποστολόπουλου και του κ. Κατσιφάρα και των δημάρχων που είχε γίνει τελευταία, υπήρχε μια επιβεβαίωση από όλους ότι υπάρχουν χρήματα, άρα ουσιαστικά αυτό έχουμε ως πληροφορία, δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Αυτοί μας επιβεβαιώνουν ότι χρήματα υπάρχουν, αρκεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία ορίμανσης των μελετών. Και εμείς είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Εν τω μεταξύ, σήμερα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Προέδρου του Συνδέσμου Διαχείρισης με υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας, παρουσία αντιδημάρχων του νομού, για το θέμα των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται, ούτως ώστε να τεθεί σε λειτουργία ο ήδη έτοιμος σταθμός μεταφόρτωσης αποβλήτων συσκευασίας στον Κόρυβο. Με την κυρία Κουκαλιάρη να τονίζει ότι πρέπει να ξεπεραστούν τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για τη λειτουργία του σταθμού. Γνωρίζετε ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε ετοιμάσει τον σταθμό μεταφόρτωσης στον Κόρυβο, ώστε τα απορριμματοφόρα αποβλήτων συσκευασίας των Δήμων να μην φτάνουν στο κδάι της Πάτρας, αλλά να φτάνουν στο σταθμό μεταφόρτωσης και μετά ο σταθμός με φορτηγό ρυμουλκούμενο να πηγαίνει τα απόβλητα στο κδάι. Για να μπορέσει όμως να μπει σε λειτουργία ο σταθμός, απαιτούνται κάποιες αδειοδοτήσεις. Άδεια λειτουργίας, άδεια συλλογής των αποβλήτων από τους Δήμους και άδεια μεταφόρτωσης των αποβλήτων συσκευασίας στο ΚΔΑΗ. Βρισκόμαστε σε μια συνεργασία εδώ και αρκετό καιρό με τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Διοίκησης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε τις συγκεκριμένες αδειοδοτήσεις. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα μπορέσουμε να το έχουμε πετύχει. Γιατί σήμερα έγινε μια πολύ καλή συζήτηση, τέθηκαν τα ζητήματα όλα επιτάπητος τέλος πάντων και νομίζω ότι θα μπορέσουμε τις ερχόμενες ημέρες να ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα και να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τις εγκρίσεις αυτές.